οι αποκαλύψεις του Γιάννη Βαρουφάκη για το κρίσιμο πρώτο εξάμηνο του 2015 και τους κυβερνητικούς χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα που οδήγησαν ένα βήμα πριν την έξοδο από την Ευρωζώνη έχουν πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση. Η χώρα δεν έχει βλαφθεί, ξέρετε, από προθέσεις. Έχει βλαφθεί από εφαρμοσμένες πολιτικές. Αλλά αν ήταν, είχε λίγο εικόνα των νομικών ο κύριος Βέτας. Δεν είμαι νομικός. Όχι, λέω, αν είχε εικόνα. Δεν θέλω να έχω τα νομικά. Δεν θέλω. Δεν μπορείτε να βγαίνετε τότε. Δεν θέλω να έχω τα νομικά. Τι θα κάνουμε, κουβέντα καφενιού. Κάνουμε κουβέντα καφενιού. Δεν θέλω να έχω. Κουβέντα καφενιού θα κάνουμε, κύριε. Κύριε, κουβέντα καφενιού θέλετε να κάνουμε εδώ. Αν ήξερε ο κύριος λίγα νομικά, θα ήξερε ότι η απόπειρα δικάζεται. Η απόπειρα. Βέβαια. Αφήστε, αφού δεν τα ξέρετε, μην είναι ψεύτικο. Πείτε τον καφέ σα τώρα στο καφενείο. Θα πάρετε τι ειρωνικέ σα. Αν ξέρετε νομικά. Κύριε Βέτα, σα παρακαλώ. Θα κάνω μια κουβέντα, σα παρακαλώ. Βάλτε το μικρόφωνο να συνεχίσουμε την κουβέντα. Εντάξει, γιατί έτσι αυτό είναι το ύφο και το ήθο. Γιατί όταν στριμωγνόμαστε, φεύγουμε. Στο καλό και με την αποχωρώντα. Εντάξει. Η δημοσιοποίηση των SMS μεταξύ Βαρουφάκη και Τσίπρα τον Μάιο του 2015, σύμφωνα με τα οποία ο Πρωθυπουργός φαινόταν διατεθειμένος να συζητήσει την πρόταση Σόιμπλε για προσωρινή έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τα κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να πάρουν αποστάσεις από τους τότε χειρισμούς. Τρομερή πιρουέτα έκανε ο Βόλφγκανγκ στη συνάντησή μας σήμερα. Τι εννοείς? Ο Σόιμπλε σου στέλνει μήνυμα για time out. Προτείνει έξοδο ή υιοθέτηση παράλληλου νομίσματος? Το πρώτο μέσω του δεύτερου. Παραδέχεται ότι το μνημόνιο μας καταστρέφει. Τότε πες του ότι εάν το εννοεί, ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να γίνει. Κάτω από τους καλύτερους δυνατούς όρους, χρηματοδότηση, συνένεση και αμοιβαία βοήθεια χωρίς πτώχευση. Μας προσφέρει τεράστια βοήθεια για τη μετάβαση. Υπήρχαν συζητήσεις σε ένα πιο στενό επίπεδο για τους χειρισμούς εκείνης της περίοδου. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά αδική την διαδρομή και τη συνεισφορά ίσως εκείνη την κρίσιμη περίοδο του ίδιου του Γιάννη Βαρουφάκη. Την ημέρα που οι πολίτες αναστενάζουν από την πρώτη δόση της βαριάς φορολογίας, η σιωπή του κύριου Τσίπρα γίνεται ακόμα πιο ένοχη. Οι Έλληνες πληρώνουμε και θα πληρώνουμε για πολλά χρόνια τις ζαριές που έπαιξε με την τύχη της χώρας ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Μέσα αυτές είναι πράξεις που συνιστούν αφενός μεν ένα εθνικό έγκλημα, το οποίο ευτυχώς δεν ολοκληρώθηκε, αλλά από την άλλη μεριά συνετελέστη ένα πλήρες δημοκρατικό έγκλημα, ένα έγκλημα εις βάρος της κυριαρχίας του ελληνικού λαού. Λάδι στην προσωπική του κόντρα με τον Γιάννη Βαρουφάκη, που φούντωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν βολές, έριξε εκ νέου χθες το βράδυ ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Γι' αυτό, Γιάννη, αφού σου ευχηθώ καλές πωλήσεις στο βιβλίο σου, θα σε αποχαιρετήξω οριστικά, όπως και όλοι αυτοί που συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Μια μάχη πολύ σημαντική για να την ξεφτιλίζουμε, πιστεύοντας πως όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το υπερτροφικό εγώ μας. Καλή σου νύχτα. Όσο συγκλίνουν στρατηγικά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο θα προσφεύγουν σε εξεταστικές, θα προσπαθούν να εντείνουν την αντιπαράθεσή τους σε άλλα ζητήματα. Δεν πρόκειται απλά για απόψεις ενός πρώην υπουργού. Έλογα εικάζεται ότι επί μεγάλο διάστημα παίζονταν η τύχη της χώρας στα ζάρια. Το Σάββατο ο κύριος Πολάκης είχε κατηγορήσει τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι είναι είτε πολύ λίγος είτε ύπουλος, με τον πρώην υπουργό να απαντά ότι συνεχίζει τον αγώνα που έδιναν μαζί κατά των μνημονιακών πολιτικών, την ώρα που το πολιτικό προσωπικό λέει πλέον ναι σε όλα.